Μνημονίο Κόμβος των Μουρνιών στα Χανιά να είναι ένα έργο που στη μέχρι τώρα εκτέλεσή του έχει αντιμετωπίσει αρκετές τεχνικές αλλά και διαδικαστικές δυσκολίες. Ωστόσο, αυτό που απασχολεί τους κατοίκους στην προέκταση της οδού Ζυμβρακάκηδων είναι επιτέλους να κλείσει ο δρόμος μπροστά από τα σπίτια τους και να απαλλαγούν από την ταλαιπωρία και τη σκόνη. Πολύ πρόβλημα έχουμε. Έχουμε μικρά παιδάκια εδώ. Το χειμώνα που έβρεχε φοβόμαστε να μην πνιγούν τα παιδιά. Είναι το δεύτερο χρόνο και τίποτα δεν γίνεται. Έρχονται, κάνουν λίγο, φεύγουν μήνες. Επιτέλους πότε θα τελειώσει αυτή τη δουλειά. Δεν μπορούν να πάνε στα σπίτια μας. Καταλαβαίνετε. Φαντάζομαι ότι έχετε πνιγεί και στη σκόνη, έτσι. Σκόνη. Πολύ σκόνη, ναι. Το χαντάκι που έχει ανοιχτεί χρησιμοποιείται ως χώρο στάθμευσης από τους περίκους όταν δεν δουλεύουν τα συνεργεία του εργολάβου, ενωμένουν και ανήλικα και ενήλικα άτομα με ειδικές ανάγκες στο συγκεκριμένο δρόμο και ως αποτέλεσμα είναι η πρόσβαση να είναι εξαιρετικά δύσκολη προς τα σπίτια τους. Εγώ δεν μπορώ να περάσω. Σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, το στίχημα είναι να ολοκληρωθεί η επέκταση της οδού Ζυμβρακάκηδων φέτος το καλοκαίρι. Το σημαντικό για μένα αυτή τη στιγμή είναι να τελειώσει η οδό Ζυμβρακάκηδων. Είναι το εντός σχεδίου κομμάτι, το οποίο είμαστε εκτεθειμένοι και έχουμε ευθύνη απέναντι στον κόσμο, γιατί έχει περίπου ένα χρόνο που δουλεύεται το έργο εκεί. Αυτό είναι υποχρέωση μας να το τελειώσουμε και θεωρώ ότι εκεί θα πιάσουμε το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε. Άρα να τελειώσουμε στο καλοκαίρι, αυτό θέλω να πω, και να απαλληλθεί και τέλος πάντων η όχληση στον κόσμο. Το μέτωπο προς τα εκτός σχεδίου, δηλαδή προς την Αγίας Μαρίνης, είναι ανοιχτό πλέον, διότι έχει λυθεί το θέμα των απαλωτριώσεων εντελώς και ο εργολάβος έχει πάρει εντολή να αρχίσει να δουλεύει και εκεί. Και αναμένουμε όταν ξεκινήσουν πάλι οι δικαστικές εργασίες, διότι έχουν διακοπεί για καλοκαίρι, διότι το Σεπτέμβριο, να τελειώσει και το θέμα της οδού Μουρνιών από πλευράς απολωτριώσεων, ώστε και εκεί να υπάρχει πεδίο εργασιών και να το εκτελέσουμε στον επόμενο χρόνο. Ο Φώτης Καζάσης υπογραμμίζει ότι παρά τις δυσκολίες τα χρονοδιαγράμματα θα τηρηθούν και το έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2019, καθώς οι πιστώσεις είναι εξασφαλισμένες. Όμως αυτό που περνάει στον κόσμο είναι η καθυστέρηση. Δηλαδή, ο κάτοικος στην οδό Ζυμβρακάκηδων, ο οποίος έχει τώρα τόσους μήνες και βλέπει ότι δεν γίνονται εργασίες, δεν τον ενδιαφέρουν οι λόγοι, τον ενδιαφέρει ότι μπροστά του έχει ένα εργοτάξιο και δεν μπορεί να μπει στο σπίτι του. Νομίζω ότι με την τελευταία έτσι, αναστάτωση που έγινε, μπήκαν κάποια πράγματα στη θέση τους, δρομολογήθηκαν κάποια πράγματα και είμαι αισιόδοξος ότι τα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουν τεθεί θα τηρηθούν.